Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ και κύριε Υπουργέ που μας βλέπετε εξ αποστάσεως, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά της ΑΔΕ, αγαπητέ φίλε Γιάννη, πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κύριε πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, πρόεδρε της Ένωσης Βιομηχάνων κτλ. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αγαπητέ φίλε Αντιπρίτανη και αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκλεκτό μου φίλο, τον πρόεδρο του Γιάννη του Χατζηδιοδοσίου, ο οποίος, με τον οποίο έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή συνεργασία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Εμείς είμαστε περήφανοι που είναι απόφυτος μας, τιμά το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Το έχει απονεμηθεί και σχετική βράβευση γι' αυτό, γιατί είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους αποφύτους μας. Θέλω να καλωσορίσω σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, που δεν θα ήταν εφικτή η αξιοποίηση του από το Πανεπιστήμιο, ούτε η σημερινή μας παρουσία, αν δεν είχαμε την αρρωγή, τώρα την είδα, της Προέδρου του ΣΕΦ, της κυρίας Τσιλιγκύρη, η οποία έχει αναγορευτεί σε μέγα ευεργέτη το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπως και το Διοικητικό της Συμβούλιο. Όσο αφορά τώρα το συγκεκριμένο έργο, κύριε Κοντροκούγη, θερμά συγχαρητήρια ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, θερμά συγχαρητήρια στους συνεργάτες. Δύο λόγια μόνο για το θέμα. Βλέποντας τα πορίσματα της μελέτης, έριξα μια ματιά σε παρυφερείς μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Κίνα κτλ. Παντού μα παντού, η μεγάλη ύφεση που προκλήθηκε αυτό το σοκ παραγωγής και συνεχεία και ζήτησης, έπληξε πάρα πολύ, βάναυσε την επιχειρηματικότητα παγκοσμίως, στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Η διαταραχή δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα ούτε στα ενεργειακά, ούτε και στην τροφοδοσία των αλυσίδων αξίας κτλ. Αντιμετωπίστηκε από τους περισσότερους, όπως και από εμάς τους ίδιους, στα πανεπιστήμια, μέσω των νέων τεχνολογιών. Δεν θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα, δεν θα αντέχαμε, θα είχαμε μάλλον πολύ χειρότερες επιδόσεις, ειδικά το πρώτο έτος της πανδημίας, εάν δεν είχαμε τα νέα αυτά τεχνολογικά εργαλεία. Σε όλους τους τομείς των νέων τεχνολογιών, είτε είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είτε η ρομποτική, είτε το ίντερνετ των διαδικτών πραγμάτων, είτε η αναλυτική μεγάλων δεδομένων, έχουν βοηθήσει επιχειρήσεις να εφαρμόσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και γι' αυτό εξάλλου στις περισσότερες χώρες του κόσμου είχαμε αυξήσεις του τζίρου, πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών, καλύτερη διαφάνεια των αγορών, ταχύτερη και φθηνότερη εξυπηρέτηση και αυτά όλα. Όπως μας διδάσκουν όλες οι κρίσεις, κάθε κρίση έχει αρνητικές και θετικές επιπτώσεις. Οι αρνητικές οι περισσότερες εξαφανίζονται. Αυτό μας διδάσκουν, έχω γράψει και ένα βιβλίο σχετικά με τις διεθνείς κρίσεις, οι θετικές επιπτώσεις παραμένουν και έχουν διάρκεια. Αυτό σίγουρα που θα μας μείνει από αυτή την κρίση είναι η διάδοση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, η εξοικείωση μας με αυτές, οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε αυτές. Διότι πρώτο μας μέλημα, όπως το είπε και ο Πρόεδρος, είναι η ανθεκτικότητα. Όταν έχουμε κρίση, στόχος να μην καταστραφεί επενδυμένο παραγωγικό κεφάλαιο, να μην κλείουν οι επιχειρήσεις. Δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, ούτε καν η αύξηση του κέρδους. Είναι η διάσωση των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να είναι την άλλη μέρα επόμενες να επιταχύνουν τις μηχανές και να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τη ζήτηση, η οποία τώρα έχει ανέβει, η προσφορά υφίσταται ακόμα σοκ και έχουμε τον πληθωρισμό. Είναι πολύ απλό γιατί έχουμε πληθωρισμό. Είχαμε περιορισμό της παραγωγής και με διοικητικά μέτρα. Η ζήτηση λόγω της μεγάλης νομισματικής επέκτασης εκτινάχθηκε παγκοσμίως. Η προσφορά δεν μπορεί ακόμα να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της ζήτησης. Είναι πολύ απλή η οικονομική ερμηνεία του πληθωρισμού για τον οποίο γίνεται ο λόγος. Ήθελα λοιπόν να πω ότι, και βλέποντας και τους δείκτες, και κλείνω γιατί με κοιτάτε λίγο έτσι αυστηρά, ως οικοδεσπότης πρέπει να είμαι πιο φιδωλός μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη. Ένα άλλο που παρατήρησα, είδα τις επιδόσεις του 2021, η τελευταία έκθεση καινοτομικότητα στην Ελλάδα. Και αποδεικνύει κάτι που το γνωρίζουμε από την κρίση του 1929-30, ότι η κρίση είναι η μητέρα της καινοτομίας. Η χώρα μας τα τρία αυτά χρόνια, και τα χρόνια των μνημόνιων, αλλά ειδικά αυτά τα τρία χρόνια, βελτίωσε κατά 20 βαθμούς τις θέσεις της από βαθμολογία 68. Το 2018 είναι στο 88. Σε ορισμένους δείκτες που αφορούν τις in-house καινοτομίες και τα λοιπά των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων, είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, και όπως και στις άλλες χώρες, αντέδρασε με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο πίσω στην προσαρμογή, στην αξιοποίηση τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η μικρομεσαία έδειξε ευελιξία
και προσαρμοστικότητα. Και εδώ βέβαια να ευχαριστήσουμε και όλους τους φορείς που μέσα από διάφορα προγράμματα ενεθάρρυναν τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων και τις προσαρμογές στις νέες τεχνολογίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο υπηρετεί την οικονομία. Είμαστε ένα κλαδικό πανεπιστήμιο, γέννημα θρέμα της βιομηχανικού κλάδου του Πειραιά. Υπηρετούμε όλους τους κλάδους του σύγχρονου και τις νέες τεχνολογίες. Και επειδή τους περισσότερους σας γνωρίζω, παρέλειψε κάποιος να αναφερθώ ιδιαίτερα. Είμαστε με τον πρόεδρο το ΕΝΤΟ, ο κύριος Σκιαδαρέση. Έχουμε μια μακρά συνεργασία. Είδα και τον δικό μου πρόεδρο μόλις τώρα, τον πρόεδρο του νομού Δράμας, τον κύριο Γεωργιάδη. Αν δεν κάνω λάθος ή όχι, μοιάζει πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην σημερινή ημερίδα. Ευχαριστούμε όσοι συμμετέχετε.